Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Η διεκδίκηση της Εθνικής Ασφαλιστικής από Κινέζους επενδυτικούς ομίλους και από κοινοπραξία Ολλανδικών και Ελληνοαμερικανικών συμφερόντων λαμβάνει γεωπολιτικές διαστάσεις μετά από την παρέμβαση του Υπουργού Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών λίγα 24 ώρα από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Κίνα. Σε επιστολή του προς την ελληνική κυβέρνηση, υποστήριξε ανοιχτά την προσφορά της ελληνοαμερικανικής κοινοπραξίας για την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι μια ενδεχόμενη συμφωνία θα μπορούσε να βοηθήσει τις ροές επενδύσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Ελλάδα. Ψηφίστηκε επί της αρχής χθες το απόγευμα το πολυνομοσχέδιο με τα νέα μέτρα που επισφραγίζει την συμφωνία της κυβέρνησης με τους δανειστές για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος. Ναι, επί της αρχής το πολυνομοσχέδιο στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής είπαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Η συζήτηση για το πολυνομοσχέδιο συνεχίζεται σήμερα στην Ολομέλεια με την τελική ψηφοφορία να πραγματοποιείται αύριο Πέμπτη. Εγκρίθηκαν τα πρώτα χρήματα με απόφαση της Περιφέρειας Αττικής προκειμένου να ξεκινήσουν οι πρόδρομες εργασίες για την ανάπλαση του φαλυρικού όρμου. Ανάδοχος του έργου έχει αναδειχθεί ο Άκτορας, ενώ η προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων είναι 21 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Πρόκειται για έργο με υπερτοπικό δημόσιο χαρακτήρα, το οποίο θα θωρακίσει αντιπλημμυρικά την ευρύτερη περιοχή Μοσχάτου, Ταύρου, Καλλιθέας και θα εξασφαλίσει την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στη θάλασσα. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το γενικό δίκτυμο να κυμαίνει σε 790,97 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,28% σε πτώση τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.